και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΤΕΡ. Καταγγελία πατέρα μέσω του Facebook για ξυλοδαρμό σε δημοτικό σχολείο της Καβάλας. Τη δηλώνει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τη λέει στο ΣΕΝΤΕΡ ο ίδιος ο πατέρας. Αναστάτωση για 2 ώρες προκλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για ύποπτο κρούσμα κορονοϊού που όπως αποδείχτηκε ήταν περιστατικό γρίπης με υψηλό πυρετό. Χωρίς ιδιαίτερες ειδήσεις, η επίσκεψη Καράουγλου στην πόλη της Καβάλας, οι επαφές που έκλεισαν με συναντήσεις στο επιμελητήριο και στο ΤΕΕΜ. Τα αρδευτικά σχέδια βελτίωσης και η νέα ΚΑΠ βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Αγροτικό ημερολόγιο.